μέρες τι μπορεί να είναι αυτό, μια ομάδα η οποία δεν έχει παιχνίδια καλά μέχρι τώρα. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που μπήκα στα αποδυτήρια, είπα στα παιδιά ότι τυχαία σίγουρα δεν είναι στο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα αλλάξαμε το σύστημα που παίξαμε, όπως έχετε καταλάβει και ήδη. Και από εκεί και πέρα ήμασταν πειθαρχημένοι από το πρώτο λεπτό. Είχαμε κατοχή, είχαμε αρκετές ευκαιρίες πριν το πρώτο γκολ. Πιστεύω ότι οι παίκτες έχουν βγάλει και έχουν δώσει 100% κατένας και όχι και πέρα δίκαια πήραμε νίκη. Το γεγονός ότι μπήκε η ομάδα τόσο καλά για πρώτη φορά φέτος, για ποιο λόγο συνέβη, δηλαδή δεν την έχουμε, συνήθως χάνει 20-25 ένα ημίχρονο, σήμερα από το πρώτο λεπτό πραγματικά μπήκε πολύ δυνατά. Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι υπήρχαν και στο παρελθόν φέτος κάποια παιχνίδια που η ομάδα μπήκε καλά. Αλλά σίγουρα ήταν η ομάδα πεσμένη μετά από την προηγούμενη ήττα, μετά από το προηγούμενη αγωνιστική. Δεν λέω ότι δεν ξέρω τι αλλάξαμε. Είχαμε πολλές λίγες μέρες να δουλέψουμε. Αυτό που ξαναλέω ήταν ψυχολογικά κάτω και προσπαθούμε βέβαια και στις προπονήσεις και στις συζητήσεις που κάνουμε μαζί τους να πάρουν μπρος όπως έχουν κάνει και σήμερα και να δείξουν αυτό που μπορούν να κάνουν γιατί σίγουρα ότι έχουν ποιότητα. Καλά. Ο Πανολικός Κρούμπης εκείνος ήταν κακό ρελάς για το ΠΑΟ μέχρι τον πρώτο γύρο τουλάχιστον και ενώ και τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, αν το περιμένατε αυτό το σκορ σήμερα και δεύτερον, αν αυτή η εμφάνιση του ΠΑΟ κοιτάξτε, τώρα να σας πω ότι περίμενα ότι θα κερδίζουμε 3-0, δεν μπορώ να πω. Αλλά σίγουρα ότι περίμενα αντίδραση από τους παίκτες, ότι θα κάνουν ένα καλό παιχνίδι, θα είναι συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως και ήταν. Και εμένα μεγάλη σημασία έχει αυτό το 0 που κρατήσαμε πίσω. Ήταν δεύτερο ημίχρονο πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Είδατε ότι το γήπεδο δεν άφηνε ούτε την μία ούτε την άλλη ομάδα να παίξουν. Ήθελε περισσότερο συγκέντρωση και ξυπνάρασε τόσο δύσκολο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και αντιδράσαμε καλά. Κάναμε ακριβώς αυτό που λέγαμε και στο ημίχρονο και πιστεύω ξανά λέω ότι δίκαια πήραμε 3 πόντους. Περασμένη εβδομάδα ήσασταν στον πάγκο της ΚΑΠΑ 20. Αυτές τις 4-5 μέρες πώς τις βιώσατε σαν πρώτο προπονητής? Κοιτάξτε, δεν έχω αλλάξει κάτι πολύ όσο αφορά την δουλειά. Και με τα παιδιά έχω δουλέψει, με παιδιά που ήμουν 2,5 χρόνια έχω δουλέψει προπονήσεις περίπου όποιες τους προτιμάζω για τη μεγάλη ομάδα. Και από εδώ και πέρα σίγουρα ότι διαφορετικό είναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να προετοιμαζόμασταν τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας και να κάνουμε την δουλειά αυτή στη διάρκεια της εβδομάδας για τον επόμενο τύπο. Αισθάνεστε μεγαλύτερη πίεση αυτές τις μέρες, πίεση μεγαλύτερη πάνω σας? Κοιτάξτε, όταν αναλάβεις μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ πρέπει να καταλαβαίνεις πού είσαι και σε τι καρέκλα κάτσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω, ξέρω πού είμαι και πίεση. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια πίεση πολύ μεγάλη, αλλά ήταν να είμαι πιο συγκεντρωμένος και πιο συγκεντρωμένος στις οδηγίες που θα δώσω στους παίκτες να μπορούν να βγάλουν αυτό που θέλαμε. Σε ό,τι αφορά αλλαγές στην δεκάδα, σε πρόσωπο είδαμε τον Κάτσι να ξεκινάει ενδεχομένως λόγω των αφουσιών που είχε η ομάδα, αλλά ξεκίνησε ο Κάτσι ενώ τελευταία δεν έπαιζε. Αν για εσάς ο Κάτσε είναι μια σημαντική ομάδα που πρέπει να παίζει τέλος πάντων, και δεύτερον, μια αλλαγή σε παίκτη που έπαιζε ήταν νομίζω ο Κλάου. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο όσο παίζει τον ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό είναι ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, ο Κάτσε έπαιξε, δεν λέω ότι έπαιξε γιατί δεν είχαμε άλλους παίκτες. Ο Κάτσε ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει τόσα παιχνίδια και ήταν βασικός παίκτης στην ομάδα.
Από εκεί και πέρα έχει αποδείξει και σήμερα ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους. Και για μένα έχει σημασία πώς δουλεύουν στις προπονήσεις, πώς κάνουν τα παιχνίδια και τι σοβαρότητα έχουν. Αυτοί που τα είναι σοβαροί και που τα δουλέψουν έτσι όπως θέλουμε εμείς, αυτοί τα παίξουν. Δεν υπάρχουν παίκτες όποιοι είναι βασικοί και όποιοι δεν είναι. Αυτοί μόνοι τους βάζουν και βγάζουν τον εαυτό τους από την ομάδα. Με το Κλάους, κοιτάξτε, ο Στέφανος είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρετε και ήδη έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ομάδα προηγούμενα χρόνια. Να σκοράρει, να βάζει γκολ πρέπει και να παίζει. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, εκτός που έβαλε γκολ μπήκε και σε άλλες 3-4 ευκαιρίες. Έχει κάνει και πολλή δουλειά στο χώρο του κέντρου, έχει κρατήσει μπάλες, έχει παίξει απλά. Έκανε αυτό ακριβώς που θέλαμε από τον ίδιο και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με εσάς μέσα από τις προπονήσεις. Τελικά επέλεξες τον Βίτορ, ο οποίος είχε και δύο ασίστ. Αυτό έγινε λόγω αποκλειστικού χώρου, λόγω ή εξ αρχής ήταν αυτή η απόφαση. Κοιτάξτε, έχουμε δουλέψει στην προπόνηση και έπαιξε αυτή η ομάδα που δουλέψαμε και στις προηγούμενες 3 μέρες. Τα παιδιά ξέρανε ποιοι τα παίξουν και δεν έχουμε δοκιμάσει σε πρώτη προπόνηση και τον Στέλιο, ο οποίος και αυτός σίγουρα θα πάρει τα παιχνίδια. Αλλά και ο Βιτόρ και ο Γιώργο και ο Τσαβέλας έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, όπως και ο Στέλιο όταν μπήκε μέσα και είμαι ευχαριστημένος και από τους τρεις. Coach, φάνηκε να μην επηρεάζεστε στο πλάνο που είχατε στο μυαλό σας μέσα στο παιχνίδι, καθώς βγήκε καλά ενδεχομένως το πλάνο το οποίο είχατε σχεδιάσει. Σας προβλημάτισε λίγο στην αρχή το γεγονός ότι ο Πανετολικός για πρώτη φορά κατέβαινε φέτος με δύο επιθετικούς. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Πανετολικός κατέβηκε με δύο επιθετικούς. Όχι, δεν με προβλημάτισε, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο δεύτερος παίκτης που ήταν πίσω από τον Μαρκόφσκι δεν ήταν κλασικός επιθετικός. Ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν περισσότερο πίσω στο πρώτο ημίχρονο. Και περιμέναμε έτσι ότι θα παίξει η ομάδα του Πανατολικού και με αυτόν τον τρόπο και δουλέψαμε στις προηγούμενες 2-3 μέρες. Είχαν, αν θυμάμαι καλά, μία ευκαιρία στο σκορ που ήταν 2-0 και κάτι άλλο δεν μας έχει προβληματίσει σε όλο το παιχνίδι. Τότε πάλι λέω ότι τα παιδιά έχουν βγάλει ένα καλό παιχνίδι και από εδώ και πέρα έχουμε το επόμενο την άλλη Κυριακή και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό. Είπατε ότι περιμένατε να βγάλουν αντίδραση και την έβγαλαν. Τι περιμένετε μέσα από τις δουλειές, μέσα από τη δουλειά που κάνετε στις προπονήσεις και τι θέλετε να βελτιώσετε σε αυτούς τους τελευταίους 4 αγώνες. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το οποίο επήγει για σας? Το πρώτο πράγμα περιμένω να γυρίζουν όλοι οι παίκτες και να μπορούμε να ήμασταν κομπλέ όσο γίνεται, πιο σύντομα. Βέβαια, η δουλειά που τα κάνουμε αυτό το πω στους παίκτες και αυτό που τα θέλω από τους ίδιους τα ξέρουν ήδη.